Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, καταρχάς, δεδομένο ότι είναι στα πλαίσια μονιμοποίησης των παιδιών που βλέπουν στο σπίτι. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτή η τροποποίηση του οργανισμού, η πρόβλεψη αυτό που θέσω, γίνεται δεσμευτική ότι πρέπει να προβλέψουμε μόνο τα παιδιά που δουλεύουν αυτή τη στιγμή ή έχουμε τη δυνατότητα, θα εξηγήσω το γιατί, να γίνει πρόβλεψη για θέσεις που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες. Δηλαδή, επειδή είμαστε μια κοινωνία που γερνάει, υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι, άλλες μονάδες φροντίδας δεν υπάρχουν. Αν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και μας δίνει το δικαίωμα νόμος, θέσεις επιπλέον για προσωπικό, δηλαδή τα τέσσερα άτομα νομίζω σε μια αυτή την έκθεση δεν φτάνουν, είτε νοσηλευτές είτε οτιδήποτε μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά και άλλες ειδικότητες. Θεωρώ ότι ειδικά η ειδικότητα όπως ενός ψυχολόγου είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τέτοιων δομών. Μας δεσμεύει ο νόμος, νομίζω ότι δεν μας δεσμεύει. Στην τροποποίηση του προϋπολογισμού μας, του οργανισμού μας, κάλλιστα θα προβλέψουν, θα μπορούσαν να προβλέψουν παράδειγμα μία επιπλέον θέση, είτε νοσηλευτή, είτε καθαρίστρια ή οτιδήποτε άλλο και ειδικά ενός ψυχολόγου. Θεωρώ πολύ σημαντικό. Κατακλείδη, να είναι έτοιμος ο οργανισμός και να μην επανερχόμαστε. Έτσι το θεωρώ. Και γιατί όχι να το δούμε. Η τροπολογία είναι ξεκάθαρη. Απαγορεύεται να τροποποιείται. Ο 45ο λέει ανεκτιμότατα ότι επιτρέπονται μόνο οι ελάχιστες τροποποιήσεις του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας με τη μεταφορά των συγκεκριμένων, του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων που υπηρετεί σήμερα προς αυξημένο κατά 7%. Αυτό σημαίνει στην περίπτωσή μας ότι το 7% δεν είναι πάνω από 0,5 τις οργανικές θέσεις, δεν μπορούμε να προβλέψουμε επόμενη οργανική. Ο νόμος παραπέμπει σε επόμενες τροποποιήσεις του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας για άλλες διορθώσεις. Και μια ακόμα ερώτηση εντελώς διευκρινιστική. Αυτή τη στιγμή στον οργανισμό που έχουν, πόσες οργανικές θέσεις προβλέπονται και πόσες είναι καλυμμένες από μόνιμους υπαλλήλους, συνολικά, αριθμητικά. Δεν έχουμε δημοσιογραφικό σύγκριμα. Αλλά αφού ξαναλέω, η τροποποίηση που εισηγούμε είναι το μοναδικό που επιτρέπεται στα πλαίσια συγκεκριμένου νόμου και συγκεκριμένη κατηγορία. Πληροφοριακά ήταν και όχι. Κύριε Ζουγκόρη, πενέ ερώτηση παρακαλώ. Όχι, όχι. Τοποθέτησε. Συμφωνούμε και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία γιατί πολλέ φορέ έχουμε περιγράψει πόσο χρήσιμο είναι το πρόγραμμα για το Δήμο μα. Και πόσο, όπως είπε ο Άγγελος, βοηθά κάποιες βάλτες σε κοινωνικές ομάδες. Κύριε Καβίλα, είτε συμφωνείτε έτσι. Ναι, προφανώς. Κύριε Ζωάκη, θα ήθελα να πω μια... Συμφωνώ. Είναι μια εξέλιξη προς πολιτική κατεύθυνση για έναν πιο θετικό σφαιρικό. Είναι μια πρόταση για το μέλλον και το μέλλον της Υπουργικής Υπηρεσίας.